Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Σήμερα στην Βουλή λαμβάνει η χώρα για την παράθεση των πολιτικών αρχηγών στο πλαίσιο της προημερεσίας διατάξεως συζήτηση για την οικονομία που είχε ζητήσει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης. Με βάση τον προγραμματισμό, η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ώρες έως και νωρίς το απόγευμα, μιας και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν δικαίωμα δευτερολογίας. Δρυμητατή επίθεση αναμένεται να εξαπολύσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης την κυβέρνηση, καθώς θα επισημάνει ότι το μόνο που πήρε ήταν το ποσό της δόσης, ενώ χάθηκε στην αντίποδα πολύτιμος χρόνος για την πραγματική οικονομία, χωρίς παράλληλα να υπάρξουν απτά κέρδη για το χρέος και την ένταξη στο QE. Περίπου το 1 τρίτο του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού βρίσκεται σε αργία ή υποαπασχόληση παρά την θέλησή του, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος. Ο πληθυσμός των Ελλήνων που είτε υποαπασχολούνται είτε αναζητούν εργασία αλλά δεν βρίσκουν από 11,7% στις αρχές του 2008 διαμορφώθηκε σε 31,6% στο τέλος του 2016. Παρά τη θετική συμβολή της μερικής απασχόλησης στην αύξηση της συνολικής απασχόλησης και στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος στην οικονομία, η αλματώδης και παρατεταμένη πορεία της υποαπασχόλησης δημιουργεί προβλήματα στο ασφαλιστικό σύστημα, στα δημόσια οικονομικά και επιτείνει την κοινωνική και ισοδημία. Ανισότητα. Έως στις 27 Ιουλίου, προθεσμία εγκατάστασης συσκευών ηλεκτρονικών πληρωμών και χρεώσεων από εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που συναλλάσσονται απευθείας με καταναλωτές. Η προθεσμία που έχει θέσει το Υπουργείο Οικονομικών αφορά σε 85 κλάδους επαγγελματιών, τα καταστήματα των οποίων θα πρέπει να εφοδιαστούν με τερματικά μηχανήματα, ενώ σε περίπτωση που δεν τοποθετηθούν έως την καταληκτική ημερομηνία θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο της τάξης των 1.500 ευρώ. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δείκτη μόνο κυμαίνει σε 827,78 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,49% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.